λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτάς σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Είσαι αγαμάκης ρε, είσαι, που τσινόν είναι αλήθεια. Αμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Έμεινες μας αγκονίδα μέσα. Κάπου. Χαίστο φάνε, μάλιστον να μας έρθει. Παραμονή το γεννό. Σε με έτσι όμορφο τραπέζι, την ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι μας, θα τη χαλάσω με καυκάς. Είναι αλήθεια, θα με έχει δίκιο. Αφού είμαστε έτσι ωραία ατμόσφαιρα, θέλω να σας ανακοινώσω κάτι. Τα πράγματα να μας πεις, κόρη. Έχω ακόμα ένα λόν που ύστερης που τόσα χρόνια έθελα να στολίσω το σπίτι μας. Ναι, και ποιος είναι τόσο λες, αγάπη μου? Τούτα τα Χριστούγεννα εν τα πρώτα της τσενούρκας μου ζωής. Έχει 3 μήνες που άλλαξε η ζωή μου. Σε 6 μήνες το μυαλύτερο μου όνειρο να γεννεί πραγματικότητα. Δεν καταλάβω, Φανούλα μου, για εντά τσιμούρκα ζωή μιλάς. Παππού μου, αγάπη μου, είμαι αγκαστρωμένη. Τρέλωσε! Μα κι εγώ σε θέλω, Φέδρα. Τι με είπες? Κόρη Φανούλα, πόσο καιρό έχει που το ξέρεις ότι είσαι εγκαστρωμένη? Είχε κανένα μήνα που διαβαπού στο γιατρό και συρρευτικά. Ήταν εκείνες οι μέρες όμως που κρατούσαν το φίβο και έπρεπε να καρτερώ να περάσει το κακό, να τον έβρουμε και ύστερης να σας το πω. Τώρα που πήγαν πάσα κακό και φέραμε επιτέλους το νου μας, ήρθε ο καιρός να το μάθετε. Μπράβο σου, κόρη Φανούλα. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που άκουσα ως τώρα. Δηλαδή, δεν τσορπίζα εγώ ποτέ μου ότι να τα καταφέρεις να μου κάνεις το δυσέγγονο μου. Αμα, yes, έφυγω. Γνίσκονται και θάμματα, ρε κουμπάρε. Δόξα σοι ο Θεός, δηλαδή. Μπράβο σας, μπράβο σας. Ξέρεις, είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που μου κάνεις, κόρη Φανούλα. Να έχει τι ευχέ μου που τα 20 μου νύχια. Ευχαριστώ σου, παππού. Τέλο πάντων. Καλό.
Εγώ ένα σας αϊκό να σηκωστώ να πάω να πέσω και εσείς να κάνετε να έχουν καρέτη γιατί να πάτε λειτουργία να βρείτε για τα γέννα, ναι. Να σας αφήκω όμως μαλλιούς σας την ώρα έτσι για να συντήσετε, να τα πείτε και να μοιραστείτε τη χαρά σας έφυγω. Άντε, καλή νύχτα. Καλό. Αφού δεν έχεις τίποτε να μου πεις φίλο μου, καλό να πάω να πέσω γιο. Αμέσως σε πειράζει κιόλας. Κατάλαβες, τώρα στην κατάσταση που είμαι, ούτε να αποστέκουμε πρέπει, ούτε να ξαγρυπνώ. Καληνύχτα, φίλο μου. Πες με, Φέδρα. Όχι, δεν είπα έτσι πράγμα. Δεν τρέα, άκουσα το καθαρά. Πες με, Φέδρα. Δεν ξέρω πώς έγινε. Συγχύστηκα. Συγχύστηκες. Περιπέζεις με. Επιέναμε να κάνουμε έρωτα αν τσιπέζουμε με το όνομα μιας άλλης γυναίκας και μάλιστα της νούνας μου. Το είπα κατά λάθος. Κατά λάθος! Τούτα πράγματα, Αντρέα μου, γίνονται κατά λάθος. Για να πεις με το όνομα μιας άλλης γυναίκας την ώρα που είμαστε μαζί, έναν αγκαλιά, πάνε πει πως σε φαντάζεσαι πως είσαι με τη Φέδρα. Αντιγόνη. Τούτο νενή. Αντρέα, τούτο νενή. Είσαι ερωτευμένος με την νούνα μου. Απαιτώ εξηγήσεις. Δεν μπορεί να κατάλαβες δηλαδή και θέλεις να σου το εξηγήσω. Είπα σου το πολλά καλά. Είμαι 3 μηνών αντεστρωμένη. Πάει να πει φίβο μου, σε 6 μήνες, να γίνεις πατέρας. Μα περιβέζεις, μεσιό. Είναι άλλο ένα θέμα μαύρο να αγκαστρώθηκες, αφού δεν μπορώ να κάνω κοπελούθια. Εν μπόρεις εσού, αμα γιο, μπορώ. Φανούλα, αρέτα να με περιπέσεις και πέ μου την αλήθεια. Πού είναι το κοπελούι! Τι είπες, ερωτευμένος με τη Φέδρα. Τούτα που λαλείς εμπελάρες. Τότε γιατί είπες το όνομα της. Μπορείς να μου δώσεις μια λογική εξήγηση. Αντιγόνη, νομίζω πως μεγαλοποιάς τα πράγματα. Διάς μεγάλη σημασία σε ένα λάθος. Πού μπορεί να κάνει οποιοδήποτε! Πιστεύω στα αυτιά μου, Ανδρέα. Καταλαβαίνεις τι έγινε πριν λίγο. Έχει τόσο καιρό περιμένω να σμίξουμε, να γίνω δική σου. Περιμένω το πώς και πώς θα το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Ήταν η πρώτη μου φορά, καταλάβεις. Και εσύ πάνω σε εκείνη τη στιγμή είμαι στο όνομα της νούνας μου. Αγάπη μου. Εν είμαι η αγάπη σου, εξαφανίστου. Αντιγόνη, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Τι άλλο έχεις να μου πεις? Ότι τόσο καιρό λάλεσαι μου πως με θέλεις, πως είσαι ερωτευμένος, πως με ποθείς, ενώ στην πραγματικότητα δεν θέλεις την νούνα μου. Εν είμαι ερωτευμένος με τη Φέδρα. Είτε λόγεις το στο πόνο, το καταλάβεις. Είσαι! Δεν μου το βγάλεις που το νου. Ναι, για γυναίκα, η γελιέται πασέτουν τα πράγματα. Εμώ, η Φέδρα ξέρει το. Εσμίξετε, σμίξετε μαζί. Αντιγόνη, άκουσέ με.
ενημερωτευμένος με τη Φέδρα, με την Ούνα σου, δεν συμβαίνει τίποτα κι ούτε πρόκειται να συμβεί. Και τούτο που νομίζεις, να το βγάλεις τέλεια από το νου σου. Τέλεια. Ναι. Τέλεια! Ναι! Δεν θέλω να μου ξαναμιλήσεις ποτέ. Χάθου τώρα από μπροστά μου να με σε δωρώ! Φύε. Φασαρίες πόξω από τις φυλακές. Με τους Τούρκους. Παναλήνα μου και λόγω πως έφτασε το καπάνο Ζακάτ. Παναλήνα μπουν και μέσα. Για Παξί, Ολού, για Παξί, για Παξί, για Ολού, Ολού, για Παξί, Ολού. Και σε κέριξη δικιά όλα. Κοπιάστε αν τον πάτε ρε, Παγιοχανόν είστε σημαρισμέ. Κύπρος είναι ελληνική. Φάουσα να θέλετε όλε σα! Σιωπάτε! Ο Παναγία μου, Παναγία μου, τσουβαλέ το σέρις. Με φάσε, παιδί, με φάσε. Με φάσε, με φάσε. Πραγματικά δεν καταλάβω γιατί κάνεις έτσι σχέδιο. Που τη στιγμή που τούτον το μωρό είναι δικό μου, αγάπη μου, εσύ σαν άντρας μου που είσαι, έφτασε ο κύρις του. Αμπέ μου, ζιάζεις το νου μου, πάεις να με πελάνεις, λαλείς μου έτσι πράγμα κατάμουτρα, να κάνεις έναν κοπελούι, μου λαλείς ποιος είναι ο κύρις του. Και περιμένεις να πετώ από τη χαρά μου. Όχι. Όχι, έτσι παίζε βενλίκι, ναι, θα το ανοιχτώ. Έτσι αρκετά μου. Τι. Να με σκοτώσεις. Και μη σκέφτεσαι πως αν το κάνεις, να σκοτώσεις και το μωρό μαζί. Κάμνει το η καρδιά σου. Να σκοτώσεις το διάδοχο σου. Κατάλαβε το φίβο μου. Τούτη τη στιγμή είναι γιο. Κάμνω σου το καλύτερο δώρο και το μυαλύτερο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα παντρεμένη του αντρός της. Ένα διάδοχο. Ένα γιο που είναι να πιάει το όνομα σου. Κιτρομιλίδης. Ως τώρα πιστεύκαμε πως το όνομα δεν να μείνει σε τούτη τη γενιά και θα συνεχίζει του. Πως ήτου να χαθεί. Αμά δε τώρα, τούτον το μωρό είναι να συνεχίσει να κουβαλεί το όνομά σου. Το όνομα της οικογένειας σου είναι να συνεχιστεί.
εμπρός. Γεια σου, φίβο. Γεια σου, Πολυδευκή. Να μου γίνεις και πιάνεις με τη σειρά. Ευτυχώς που απάντησες το τηλέφωνο, γιατί είναι εσένα που θέλα. Πε μου, εσύ κανένα τον τζαμέ. Όχι, με μανιχώς. Να μπούσι. Πολλά καλά, γιατί τον μπορεί να σου πει ένα απορρίτο. Να μπούσι να μου πει τι βάλες με σε έννοια έτσι ώρα. Το λοιπόν άκου, σαν τομεάρχης που είσαι της Λεμεσού στο σχέδιο Κένταυρος, πρέπει να σε ενημερώσω ότι να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος του σχεδίου. Ναι, πέμω, ακούω. Ξέρεις πόση φασαρία με τους Τούρκους. Απλωθήκα σε όλη την Κύπρο. Σκοτώνεται κόσμος. Ακόμα και αγάπα και μέσα στις στράτες. Αν είναι πρεδούς τα σερκά των Τούρκων, σκοτώνουν τους. Ο κόσμος δεν ξέρει τι να μπορεί να κάνει. Φυγώ. Πρέπει να δούμε τι να μπορεί να κάνουμε ένα μέσα. Πρέπει να επιβάλλουμε την τάξη για να σταματήσουν οι φασαρίες. Ναι, συμφωνώ, έτσι πρέπει να γίνει. Από ό,τι φαίνεται, να δυσκολευτούμε να τα βγάλουμε πέρα με τους Τούρκους. Ένα ολοφάνερο ότι για τους οπλάει το Ρδίκ. Ναι, μα είναι έτσι που γίνει και το ζούμε μας. Γιατί τώρα που αρκέψαν οι φασαρίες και Ρδίκ δια όπλα στους δικούς μας που εκπαιδεύκαμε τόσο καιρό. Δυστυχώς δεν έχουμε καμιά βοήθεια. Και γιατί έτσι? Δεν ξέρω. Ο υπουργός κάθεται πάνω σε ένα μένα κάρβουνα. Προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο ελληνικός στρατός έκαμε εκείνα που τουλάχιστον με καθυστερούσαμε που λόγω του. Αφήγω. Δεν πρέπει να κάτσουμε σταυρωμένα τα σέρκα. Πρέπει να ειδοποιήσουμε και τους άλλους τομέαρχες. Να είναι έτοιμοι. Που ώρα σε ώρα πρέπει να αναλάβουμε δράση με νησί μας. Ναι, αλλά με είναι τα όπλα. Με ό,τι έχουμε. Πολύ δεύκαι να μου μιλάει. Με του παλιού υπέτρου που συνάμε τόσο καιρό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Καταλαβαίνεις ότι με τούν τα όπλα που έχουμε να μας φάξουν όπως τα αρνιά. Φυγώ. Καταλάβω σου. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο πως. Η πατρίδα μας τη στιγμή βρίσκεται σε πολλά μεγάλο κινδύνο. Πρέπει με νύσα και με δόντια να βρούμε τρόπο να την υπερασπιστούμε. Τους Τούρκους που δόξω από τη φυλακή, να τους πολλοιάσετε. Όχι να τους αφήκετε να μπουν μέσα και να μας πιάσουν σαν τους πολιτικούς μας στην τσάκρα. Ακούσες. Αισέ, μόνο φύρω πέφε. Είστε τι που καλά πάω, ρε. Ένα θέμα να πέσει να το πάνω, στην ασύνεκη. Θέλεις να έχεις δίκιο. Μπορεί να έρθουν μέσα τούτοι που κάνουν τις φασαρίες έξω. Να μπορεί να σου πω μάλλον. Μπορεί να μην που φτάσαν τα πράγματα, όλα μπορεί να γεννούσει. Ξέρει, ο πέρκυμο τους αντικόψει η αστυνομία των φυλακών. Γιατί και να μην μας εσφάξουν οι Τούρκοι που μπόξω, να μας εσφάξουν τούτες οι φάουσες, οι Τούρκισες που μέσα. Ερθωρείς, αφορμή βοήθα. Θα πω με λαμή που φτάσαμε, και όμως πρέπει να κάνουν, είναι να μας βάλουν χώρα. Χόρκα οι Ρωμιές, χόρκα οι Τουρκίσες. Μόνον έτσι είναι να κομπεί το γάτο. Σαν να γίνεται πόλεμος. Δεν έχετε μου τα βάσα να μας εγγύσω, κομμακόρη μου. Εδώ για την οικογένεια μου που φοβούμαι. Τον άντρα μου και την κόρη μου. Μην τα πω να σου πω και γιόνι, δεν ξέρω, κόρη μου. Με φας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, κόρη μου. Πολλά ευτυχισμένος Πολύμνια. Φτεροπετάει η καρκιά μου. Μ' αν είχα μητά σου, μπορώ να νιώσω έτσι σκέδιο. Καλούρκη. Τούτο που έκαναν... ήταν λάθος. Δεν ξέρω αν καλώ έπεσα σε τη σπαγίδα. Είναι το λάθο, Πολύμνια. Έθελε το ίδιο σου να γίνει. Όπω το θέλα και εγώ. Αλλά είσαι παντρεμένο.
Είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα που σε αγαπά και εσύ είσαι σαν θεόν της. Και σου είπες ότι δεν την απάντησες ποτέ σου. Εκτός και αν έλαβες μανιχά λόγια. Όχι πολύ μία. Είναι του μανιχά λόγια. Ως τώρα αν απάντησα το στεφάνι μου με τη Φέδρα. Και απάντησες το μαζί μου. Το πιστεύω. Τι να μιλά από κατηγόρου. Τα σκάφτσες σου ήταν αντροχωρίστες τόσα χρόνια. Έκαμα τα εγώ τώρα. Γρέμισε πολύ μία. Εσύ που ήσου και να είσαι η μόνη γενέκα της ζωής μου. Μοιραστήκαμε τόσα πολλά μαζί. Και το που κάμα είναι πολλά φυσικό. Έτσι έπρεπε να τον πάντα. Και αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, να σου πω κάτι που έκρυφκα το μέσα μου και δεν το παραδέχομαι τόσο καιρό. Δεν μπορώ να παραδέχεσαι. Πως ήμουν μανός που σάει κάτι φύγες που κοντά μου. Πρέπει να κάνω ό,τι παίρνω από το χέρι μου. Να σε κρέσω κοντά μου, να με χωρίσουμε. Να σε έχω πάντα δίπλα μου, πολύ μία. Γιώργη. Δεν είμαι ο Γιώργης. Ο αφιές σου. Είσαι από το πρωί που λείπεις, ακόμα αναστραφεί. Έχω την έννοια του. Μα έτσι μέρα που ξημερώνουν και Χριστούγεννα. Τέλος και καταφέρες τα να φύγει ο άντρας σου μέσα από το κρεβάτι σου. Εσύ είπα πιο αρσενικό ρέξι που μπροστά σου τη λίστον. Τέλος και πάθες έτσι πράγμα. Σαρπέλια, γιατί μου μιλάς έτσι. Τι συμβαίνει? Τι θα συμβαίνει? Τίποτε συμβαίνει. Ερούλα μια χαρά. Πού ήσουν? Μου ξανομίζεις πως επίστεψα το παραμύθι ότι έπιες τη δασκάλα σου στο πάρτι της. Ήσουν με τον Ανδρέα? Ναι. Ήμουν με τον Ανδρέα. Και τι έγινε? Τελικά κατάφερες τα. Τι κατάφερα? Κατάφερες να μας χωρίσεις. Να σου μιλήσω. Πώς βρέθηκες εδώ πέρα? Πήγα κρυφά. Δεν με είδε κανένας. Τι συνέβη και ήρθες κατάνυχτα? Τέλος πάντων, βρέθηκες με την Αντιγόνη? Ναι. Και τι έγινε? Έκανα μια μεγάλη κάφα. Τι κάφα? Εδώ. Η νύχτα πήγαινε μια χαρά και ήμασταν έτοιμοι να σμίξουμε. Ε, τι? Την είπα κατά λάθος. Φέδρα. Φέδρα! Φωνάζεις. Την είπες Φέδρα! Πόσο ήρθε να το κάνεις αυτό? Τι ερώτηση είναι αυτή που μου κάνεις τώρα, ρε Άγγελε? Ε, το ήρθε μου. Το πάλωσες τουλάχιστον. Προσπάθησα. Αλλά μπαλώνονται αυτά τα πράγματα. Όσο και προσπαθούσα να τις εξηγήσω, αυτή θύμουν ακόμα πιο πολύ. Στο τέλος, αστάψα μου και ένα πάτσο και με διώξε. Να πάρει ευχή. Όχι πως δεν σου χρειάζονταν όμως. Μα δεν έμεινε ως εκεί. Πριν από αυτό, με κατηγόρησε ανοιχτά ότι είμαι ερωτευμένος με τη Φέδρα. Φυσικά, εγώ το αρνήθηκα. Και φυσικά, εκείνη δεν σε πίστεψε. Πού να μην πιστέψε, ρε Άγγελε. Εγώ τώρα άλλο φοβάμαι. Μήπως έτσι όπως είναι θυμωμένη και απογοητευμένη, μήπως πάει και πει τίποτα της Φέδρας.
ή ακόμα χειρότερα, μήπως υπάρχει τίποτα στον Καράγιορκη. Φαντάζεσαι πώς να αντιδράσει ο Καράγιορκης αν μάθει πως ο γιος του είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Ξέρεις πως ακόμα κι αν είσαι δυστυχισμένος με το γάμο σου, εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη με το Στράτο και αγαπώ τον πουλά, αγαπώ τον που τα βάθη της καρκιάς μου. Γι' αυτό πρόκειται να τον αφήκω. Κι αφού είναι έτσι, γιατί εσμίξαμε. Και μην μου πεις πως σου έγερασα αυκαρτικό ρούα και παράσυρα σε. Εθελες του σου πολύ μνία. Τα δηλιάζεις. Παραδέχτω το πως με θέλεις ακόμα. Εμέ τον νου σου που κάνεις πανέρχα καρά Γιώργη. Γιατί να θέλω έναν άνθρωπο που με πρόδωσε τόσες φορές και που έκαμε την οικογένειά μου να υποφέρει. Έχεις δίκιο πολύ μια εφαρτικά σου σκάρτα και συγχωράμε. Όχι ρε, ο άρχοντας Καράγιορκης ήταν να το συγχωρήσω. Ναι, πολύ μια. Κατάλαβα το λάθος μου και ζήτουσα να με συγχωρέσεις, έστω αργά. Κι αν ήταν τρόπος να πολεμήσω, να σε ξανακερδίσω για πάντα, ήταν να το κάνω πολύ μια. Δεν μου μιλάς τώρα ότι θέλεις να βγεις τη γυναίκα σου για να σμίξεις μετά μου. Ναι. Όχι, Καράγιορκη. Δεν σε πιστεύω. Τούτα όλα λαλίστα επειδή ασούλεψες που σου είπα ότι ο Στράτος επαντρεύτηκε. Που εκείνη την ώρα έφασε η αζούλα. Και τούτα να τα κάνεις τούτα όλα τώρα. Ο Λίμνια ξέρεις με πολλά καλά. Πως έλαλω κάτι που δεν το πιστεύω. Είναι. Έφαμε η αζούλα κι αζούλα η άτρευτη. Πώς και φωνικό είναι καμία λόγος για την τιμή μου. Για το να παντρευτείς στο Στράτο, έξερα πως χάνω κάθε ελπίδα να ξανασμίξουμε. Και μόνο άμα χάσει το πλάσμα κάτι, τότε καταλάβει την αξία του και προσπαθεί με νύσια και με δόντια να το ξανακερδίσει. Κατάφερα να σας χωρίσω. Ό,τι τελικά γίνω που θέλετε σε Σιχανού, έγινε. Με τον Αντρέα χώρισα μια τσοκαλή. Ποδά και θα μπορείτε να κοιμάστε, αν ένιας. Μα γιατί χωρίσετε, τι έγινε. Σαν να μου σηκωφτήσε πολλά ο λόγος που χωρίσαμε. Γιατί. Γιατί απορείς. Αφού ήξερα πως ον ερωτευμένη είσαι με τον Αντρέα και παρόλο που εγώ ήθελα να χωρίσετε, είσαι αρφή μου. Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι στενοχωρημένη και απογοητευμένη. Μάνα μου, την αρφούα μου, την καλή. Και δεν σου φαίνεται καθόλου πως είσαι τόσο πονόψυχη. Σαρπέλια, σταμάτα να με ειρωνεύκεσαι. Καλά, πιστεύω σου. Μα δεν με λυπάσαι.
Δεν θέλω να με λυπάται κανένας. Κι όσο για τον λόγο που χωρίσαμε τον Αντρέα, δεν ήταν ανάγκη να τον ξέρεις. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι έκαμε εκείνο που μου ζητήσετε και έθιωξα τον. Τώρα να κοιτάξεις το δικό σου μέρος της αποστολής και να έχεις πού κοντά τον Καράγιορκη. Όχι να γυρίζει μέσα στις νύχτες και να μην ξέρεις πού πάει. Πού έμεινες έτσι και θωρείς? Τι σκέφτεσαι? Την Αντιγόνη. Τι τράβηξε η κοπέλα. Να είναι έτοιμη για πρώτη φορά να κάνει έρωτα με τα αγόρια της. Και πάνω στην απόλυτη ευτυχία να την αποκαλέσει με ξένο γυναικείο όνομα. Πραγματικά τα έκανες θαλάσσα. Μπράβο, ρε Άγγελε. Σπουδαίος φίλος είσαι. Εγώ έρθα να μου πεις τι θα κάνω και εσύ θα κάσουμε τα κάμα θάλασσα. Λες και δεν το ξέρω, ρε Άγγελε. Σκέψου να δεις τι θα κάνουμε για να μην τα μάθει ο Καραγιώργης. Θέλω να σου πω. Πρώτα-πρώτα θέλω να ηρεμήσεις, γιατί ο Καραγιώργης δεν πρόκειται να το μάθει. Αν έβλεπες κι εσύ την Αντιγόνη όπως την είδα εγώ, δεν θα ήσουν τόσο σίγουρος. Εγώ πιστεύω πως είναι να πάρει να τα πεις εγώ μου σου. Δεν συμμερίζω με την ανησυχία σου. Και πού το βασίζεις? Παρόλο που έχεις τόσες εμπειρίες με κοπέλες, δεν έχεις καταλάβει ακόμα πώς λειτουργεί ο γυναικείος νους, ε. Ενώ εσύ ξέρεις. Φυσικά και ξέρω. Ξέρεις πώς οι φιλόσοφοι και συγγραφείς έχουν ασχοληθεί και έχουν γράψει διατριβές επί διατριβών για να αποκωδικοποιήσουν το περίπλοκο μυαλό της γυναίκας. Ξέρεις γιατί? Διότι οι γυναίκες λειτουργούν τελείως διαφορετικά από τους άντρες. Και πώς λειτουργούν, λοιπόν? Θα σου δώσω το παράδειγμα με την Αντιγόνη. Η Αντιγόνη δεν πρόκειται να το πείσει κανέναν. Διότι απλούστατα δεν θέλει να σε αφήσει να ξεπερδέψεις τόσο εύκολα μαζί της. Αντίθετα, μάλιστα, θα προσπαθήσει να σε εκδικηθεί με άλλο τρόπο. Και με ποιο τρόπο, λοιπόν, θα με εκδικηθεί? Μια γυναίκα μετά από τέτοια προσβολή και απογοήτευση μπορεί να κάνει τα πάντα. Ακόμα και να με σκοτώσει. Ακόμα και να σε σκοτώσει. Δεν θα της έφτανε. Εγώ πιστεύω πως θα τα φέρει έτσι τα πράγματα, έτσι ώστε να σε αναγκάσει να είσαι μαζί της. Μη σου πω μέχρι να την παντρευτείς. Και μόλις το καταφέρει αυτό, θα σου κάνει τη ζωή κόλαση. Αυτό μπορεί να κάνει μια γυναίκα που πληγώθηκε. Να σου πω, δεν πιστεύω να πρόλαβες να κάνεις κάτι που δεν έπρεπε. Διότι αυτό θα τη βοηθούσε ακόμα περισσότερο ώστε να πετύχει το σκοπό της. Ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε θωρώ ξανά και όπως έχω μες στην αγκαλιά μου. Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι. Μην μπορείς να φανταστείς με πόση αγωνία σε καρτέρω. Τα λεπτά είναι περνούσαν, φαινόνταν μου ώρες. Ήμουν σίγουρος πως εσύ ήταν να με καταλάβεις και να περιμένεις το μήνυμά μου. Κι εγώ ήμουν σίγουρη πως ήταν να βρεις τρόπο να μου μηνύσεις. Καρτέρουν πότσε πώς να ακούσω την εκπομπή σου στο ράδιο. Κι όσον τζάρκεψε, εκολλήσα πάνω της να μην χάσω λέξη. Thank you.
αζέρια να με σφίξει ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χαλώσουν μετά. Μια τέτοια νύχτα ταραγμένη, όπου οι άνθρωποι χωρίζονται, μόνο η αγάπη μπορεί να τους ενώσει. Γιατί όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται, μπορούν να φτιάξουν μαζί ένα κόσμο διαφορετικό, χαρούμενο και πιο σωστό, που να χωράει μοναχά αυτούς τους δύο. Σε όσες καρδιές λοιπόν πονάνε αυτή την Άγια Νύχτα των Χριστουγέννων, αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι με την ευχή. Πριν χαράξει το φως της γιορτινής μέρας, να συναντήσουν μες στο σκοτάδι και το κρύο την αγάπη που τόσο τους λείπει και που θα μπορέσει να τους ζεστάνει. Φαντάζεσαι, Παρίς, πόσο λυτρωτικό ήταν το μήνυμα σου στο ράδιο. Κι αμέ που μου μες στην απελπισία και φόμουν πως δεν θα σε ξαναθώρουν ποτέ. Ήρθε το μήνυμα σου. Κοίτασαν πως ένα σέριν άρπαξε με που μες στη σκοτεινιά και έφκαλε με έξω στο φως. Δεν ήταν πολλά λύσα. Επίστεψες έστω για μια στιγμή ότι ήταν ασαφικό έτσι. Δεν κατάλαβες ότι... ό,τι λαλώ εγώ νότο. Ειρήνη μου, δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσω μόνο σου. Έχεις τον λόγο. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Δεν μπορώ να κάτσω να βασιστώ στις θεωρίες που διάβασες στη βιβλία σου. Η ζωή είναι πολλά πιο περίπλοκη από όλες αυτές τις θεωρίες των φιλοσόφων. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να την πιάσω και να της μιλήσω. Να προσπαθήσω να της εξηγήσω πως δεν συμβαίνει τίποτα με μένα και τη Φέδρα. Ίσως μετά την πρώτη της αντίδραση να έχει γλυκάνει λίγο. Ανδρέα. Ίσως με καταλάβει. Ανδρέα. Ίσως με συγχωρήσει. Δεν πρόκειται. Θα την πιάσεις, θα της πεις πάλι τα ίδια και τα ίδια και όχι μόνο θα γλυκάνει και θα σε συγχωρήσει, θα θυμώσει περισσότερο. Και τι θα κάνω, ρε Άγγελε. Θα μείνω με τα χέρια σταυρωμένα, ενώ αυτή μπορεί να το διαδώσει παντού, να βουρώ μετά να τα σάσω. Πήγαινε σπίτι σου, κοιμήσου. Το πρωί θα εκτιμήσω εγώ την κατάσταση. Θα δω πώς είναι. Θα διερευνήσω να δω άμα σκοπεύει να κάνει κάποια κίνηση. Και άμα χρειαστεί, θα επέμβω εγώ. Εντάξει. Αυτό λες να είναι αρκετό. Έχει μου εμπιστοσύνη. Εντάξει. Για να το αναλύσεις, ε. Πάτε. Πήγαινε κι εμείς σου. Σε ευχαριστώ.
Εμπρός. Γεια σου, Αντζουλή. Συγγνώμη που τηλεφωνώ έτσι ώρα, μα λάμνη με η έννοια για τις όλες τις φασαρίες που γίνησκονται με τους Τούρκους. Όχι, στείλε με σόλτα ευρωημένα. Ναι, πολλά σήμερα κατάσταση. Για τούτον που σε πιάσα, ο Αντρίκος είπε μου ότι ένα λύπη να πάει έξω απόψε. Αμα είναι φάνηκε ακόμα και βαστά με η έννοια τα ευρωημένα με τις όλες τις φασαρίες. Έτσι, εφάνηκε τίποτε ποτσί. Όχι, δεν ήρθαν καθόλου ποδά. Πού επίεν και χάθηκε ο ευλογημένος. Αν ήταν άλλωστος τα πράγματα, έτσι ήταν να με κοφτεί, αλλά με το την κατάσταση, δηλαδή, περνούσε και αυτοί πράγματα που την κεντέσου τα ευλογημένα. Δηλαδή, πού εκαταντήσαμε σιόρ, να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο, δηλαδή, για φασαρίες μες στους δρόμους να μπορείς να κυκλοφορήσεις. Είμαι αυτός σου, κύριε, πιο. Έχεις δίκιο να ανησυχείς. Μα ο Καράγιορκης λείπει, έχει όλη μέρα που δεν φάνηκε ακόμα. Δεν ξέρω τι να βάλω με το νου μου. Μα σοβαρά. Έτσι νύχτα. Ναι. Να προσπαθήσω να τον έβρω όμως, να του πω για τον Ανδρέα να το γυρέψει ο ίδιος. Τουλάχιστον να δούμε αν ήρθε στη Λευκοσία. Αν μάθω κάτι να σου πω. Καλό. Ευχαριστώ σου. Ζατίνεν και μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Είναι να καρτερούμε. Ναι. Αν εν τω μεταξύ είναι έρθει ποδά, να του πω ότι τον γύρεψες. Να σου τηλεφωνήσει, να μένεις στην έννοια. Η δεμή και στραφή σπίτι σου, τηλεφώνα μου να ξέρω, εντάξει. Καλό. Καλή νύχτα, Φέδρα. Και καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλή νύχτα. Δηλώς, ρε, Ανδρέα. Δεν σου αξίζει τέτοια γυναίκα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που ήρθες. Όμως είναι πολλά ρίψο κινδύνων τούτων που έκαμες. Να έρθεις να με δεις το χορκό κρυφά. Ευτυχώς ο παπάς μου λείπει για έναν επίγον περιστατικό παραχορκού. Άμα απορράν της ώρας μπορεί να στραφεί. Ξέρω το αγάπη μου τα ρίψο κινδύνων, αλλά ήμουν αποφασισμένος να μην το αρκάσω κανέναν εμπόδιο. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν αντέχα να μέσεις εδώ, αλλά και για να ακούσω που λόγω σου και να δω με τα μάτια μου πώς είσαι. Είναι τέλος περνάς. Την τελευταία φορά μου είδα τον κύριο Σουρασόν νευριασμένο, δεν βρίσκα ησυχία. Είναι μου να σου πω τώρα. Τα πράγματα είναι πολλά καλά για λόγω μου, Παρίς. Ο παπάς με πήρε το πολλά σήμα και για να μην τον αδικό κιόλας, τούτο που έκαναμε, Παρίς, δεν ήταν σωστό. Το, Ειρήνη. Τούτο που έκαναμε, έκαναμε το γιατί έλαλε μας το η καρκιά μας. Και όμως και οι άνθρωποι κάνουν κάτι επειδή το θέλουν πάρα πολλά και επειδή τους το λαλεί η καρκιά τους, όπως έκαναμε εμείς, σημαίνει ότι είναι λάθος. Ναι, μα ο παπάς με θύμωσε πολλά με τούτο που έκαμα. Είπε μου πως τον επρόσβαλα. Πως τον έκαμα ρε ζήλιν και είναι σιμούτρα να φτιαλάξει μες στον κόσμο. Δέχεται με τίποτε να σμίξουμε εμείς οι δυο Παρίς, επειδή εσύ είσαι Τούρκος και εγώ Χριστιανή. Θεέ μου, εδρέσσε. Όχι. Όχι, τούτον εγώ δεν θα το επιτρέψω. Έτσι έρχεται μου τώρα να σε πιάω και να φύγουμε. Και εγώ τούτο θέλω, Παρίς. Ειδικά μετά από τούτον που με παίρνει ο παπάς μου. Να μου σου πει, δηλαδή. Πως αν η μάμα μου ένιτα στη φυλακή, είσαι να με πέψει στην Αγγλία. Για έναν τέλεια σιωρός πως να ξεκόψω από λόγω σου. Τούτον, εν πρόκειται ποτέ να το επιτρέψω να γίνει. Εν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω σε κανέναν να μπει ανάμεσά μας. Καταλάβεις. Έλα μαζί μου. Μα τώρα. Ναι, τώρα. Θέλεις. Ναι. Θέλω.
Πάμε να φύγουμε. Γιατί εγώ την Ελένα αγαπώ τη. Ζόρισε να κάμισε, θα μας χωρίσεις. Χώνεψε το. Να πού πάνε να κάμισε, ρε Πέτρε. Μου να πάνε να κάμα, πάνω δεν σκοτώσω, καρά. Γιατί να μου να κακό. Ψέτε, σπελάρες. Σπελάρες, τούτος ο άνθρωπος θα κοιμάσει την κόρη μου. Την αγκώνησα σου, καρά Γιώργη. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο θυμωμένη είμαι μαζί σου. Πού ήσουν όλη νύχτα. Και δεν μου πεις πως είχες δουλειές χριστουγεννιάτικα, γιατί δεν θα σε πιστέψω. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Και θέλω να τη μάθω τώρα. Τούτη ουλή ιστορία. Εκούρασε με. Αν ήμουν στη θέση του Στράτου, θα σκεφτούμε ποτέ μου να θυσιάσω το γάμο μας. Ο Στράτος όμως, όχι μόνο το εσκέφτηκε, επρότεινε μου το κιόλας σαν τη μόνη λύση. Είμαι σίγουρος πως μόλις ακούσεις ένα που έχω να σου πω, να χαρείς. Γιατί σήμερα, να σου δω την ευκαιρία να κάνεις πράξη με το δόρκο μου εδώ και σκάποτε, και να καταφέρεις ποτέ σου να τον τηρήσεις.